αδιαχώρητο επικρατεί καθημερινά στο υπεραστικό κτέλ Χανίων Ρεθύμνου στην Οδό Κηδονίας. Εκατοντάδες τουρίστες επιλέγουν τα λεωφορεία για να μετακινηθούν σε δημοφιλείς και μη προορισμούς. Το ελαφωνήσι, τα φαλάσσαρνα αλλά και τα σεϊτάν λιμάνια στο ακροτήρι έχουν την τιμητική τους. Η κίνηση παρουσιάζεται το ίδιο είναι, λίγο αυξημένη προς τους το προορισμού όπως είναι το ελαφωνήσι, τα φαλάσσαρνα, όπως είναι η παλιόχωρα. Στον Ομαλό είχαμε κάποια θέματα με το φαράγγι που ήταν κλειστό και δεν έχει τόσο πολύ κίνηση, είναι πιο πεσμένη, αλλά γενικά είναι ικανοποιητική, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, μπορώ να πω και λίγο καλύτερα. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο κίνησης του υπεραστικού κτέλ, η κίνηση φέτος είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι κατά περίπου 5%, ενώ να σημειωθεί ότι η αποχώρηση της Ryanair από το Δασκαλογιάννης επηρέασε αρκετά το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μειώθηκαν οι επισκέπτες στον αερολιμένα. Η πτώση στο αεροδρόμιο καθαρά για μας οφείλεται στο ότι σταμάτησε η εταιρεία η Ryanair, που έβγαζε αρκετό κόσμο που μεταφερόταν με τα λεωφορεία. Παρόλο που είναι αυξημένη κίνηση οι αφήξεις στο αεροδρόμιο Χανίων, αλλά είναι περισσότερο με τα τουριστικά γραφεία, ναι. Και λιγότερο με τους low cost ή με τις υπηρεσίες, και έχει παίξει ρόλο βέβαια τα μειωμένα δρομολόγια από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη. Καθημερινά στους δρόμους μετακινούνται περισσότερα από 110 λεωφορεία του ΚΤΕΛ και μινιμπάς, με τον κύριο Τσουπάκη να σημειώνει ότι η επιλογή των ξένων επισκεπτών του λεωφορείου ως μέσου μεταφοράς δεν σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη των τουριστών είναι χειρότερη φέτος από άλλες χρονιές. Οι τουρίστες είναι όπως κάθε χρόνο. Εμείς παραδοσιακά εδώ στην περιοχή μας, θα ξέρετε ότι που είναι παραδοσιακά οι περισσότεροι είναι βόρειοευρωπαίοι. Είναι οι ίδιοι τουρίστες, δεν αλλάζει κάτι. Τα ίδια λεφτά θα χαλάσουν, τους ίδιους τρόπους και συνήθειες έχουν. Εμείς δεν έχουμε παρατηρήσει τουλάχιστον κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να πούμε έναν αριθμό, περίπου ένα μέσο όρο την ημέρα επιβατών που διακινεί το κτέλ? Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι τα λεωφορεία, ας πούμε, εδώ στον κάμπο που λέμε εμείς στο Κολυμπάρι, που έχουν τα εισιτήρια. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά πάνω κάτω οι συγκρίσεις είναι το ίδιο. Βέβαια, με το Μουντιάλ είχε επηρεάσει και το Μουντιάλ. Θα ξέρετε ότι όσο πάντα παραδοσιακά, όταν υπάρχει Μουντιάλ ή κάποιο αθλητικό γεγονός όπως είναι το Euro, το Μουντιάλ, υπάρχει ο κόσμος δεν κινείται. Και αυτό μας επηρεάζει λίγο εμάς.